Το Κοζάνι Youth Fest 2023 είναι και πάλι εδώ. Γίνει ένα φόρουμ νεολαία στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της πόλεως που θα συζητήσουμε ουσιαστικά για τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας νέος, μία νέη από 15 μέχρι 30 ετών στον 21ο αιώνα. Αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή δηλαδή, θα υπάρξουν μια σειρά εργαστηρίων όπου περίπου 15 φορείς από την περιοχή αλλά και από όλη την Ελλάδα θα καθοδηγήσουν τους νέους στο πώς μπορούν να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες. Έχουμε φορείς όπως ο Σύλλογος Κακοποιημένων Γυναικών, όπως η Άρχης Κοζάνης, όπως το Εμποριοβιοτεχνικό Επιμελητήριο, η Περιφέρεια Δικής Μακεδονίας, ο Δήμος Κοζάνης και όλα αυτά βρίσκονται υπό το συντονισμό της Go Alive, που είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση, ενσυνειδητότητα και ευεξία της νεολαίας. Οι νέοι δείχνουν δρόμο ή χρειάζονται δρόμο? Αχ, πάρα πολύ καλή ερώτηση αυτή. Θα πω ότι αυτά τα δύο είναι αλληλοσυμπληρώμενα δοχεία, διότι και χρειάζονται μια καθοδήγηση και υποστήριξη, ούτως ώστε να μπορέσουν και αυτοί και εμείς δηλαδή να πάρουμε κάποια στιγμή τη ζωή στα χέρια μας για να μπορέσουμε να χαράξουμε τον δρόμο που θέλουμε να δούμε και εμείς στην κοινωνία μας. Να πούμε ότι όλα αυτά είναι, ολόκληρο το φεστιβάλ είναι υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, όπως επίσης και από το Υπουργείο Πολιτισμού, τα οποία μας βοηθούν γενικά τα τελευταία χρόνια στην Go Alive να κάνουμε τις ιδέες μας πράξη και να υποστηρίξουμε τους θελοντές μας, ούτως ώστε να βλέπουμε μια καλύτερη πόλη να ζούμε στην οποία και μια καλύτερη περιφέρεια με περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και τις νέες μας. Οι νέοι που συμμετέχουν σε αυτό το τριήμερο είναι από την περιοχή ή είναι και από... Κατά κύριο λόγο είναι από την περιοχή, είναι πάρα πολλοί φοιτητές φυσικά, αλλά είναι πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι έχουν γυρίσει από τις σπουδές τους στην πόλη της Κοζάνης και ψάχνουν έναν δημιουργικό τρόπο να κάνουν τα όνειρά τους πράξη, θα έλεγα. Είναι η δεύτερη δράση, θα δούμε και συνέχεια. Κοιτάξτε, θέλουμε να το κάνουμε θεσμό. Πέρυσι είχε γίνει αρκετά επιτυχημένα στην Κεντρική Πλατεία της Πόλης, είχε γίνει πιο νωρίς βέβαια. Το τριήμερο φέτος γίνεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της Πόλης, η οποία είναι ευγενική παραχώρηση από τον Δήμο Κοζάνης. Θέλουμε να το κάνουμε θεσμό, διότι θέλουμε να δίνουμε ευκαιρίες στους νέους της πόλης μας και σε αυτούς που κατάγονται από την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και της Κοζάνης, αλλά και στους φοιτητές, οι οποίοι. Κοινός παράγοντας είναι ότι πολλές φορές τους ακούμε όταν κάνουμε συναντήσεις να διαμαρτύρονται, να παραπονιούνται ουσιαστικά ότι δεν υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για τους ίδιους για να εξελιχθούν. Οπότε το Kozani Youth Fest είναι μια τέτοια ευκαιρία για αυτούς και ουσιαστικά δείχνει τον δρόμο που η Go Alive χαράσει στο να δίνει προτεραιότητα στους νεολαία, να ανοίγει διαδρόμους, να τους βγάζει από την ζώνη ασφαλείας τους και υποστηρίζοντάς τους παράλληλα. Δεύτερη δράση στην Κοζάνη. Καταρχάς, να σας καλωσορίσουμε στο Kozani Youth Fest 2023, στην Κοβεντάρη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης φέτος. Ξεκινάμε σήμερα με ένα φόρουμ νεολαίας. Δηλαδή, σήμερα το απόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με νέους αλλά και με φορείς της πόλης για πάρα πολλά θέματα που μας απασχολούν, κυρίως στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων που έχει θεσπιστεί το 2023. Και αύριο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, συνεχόμενα, όπως και την Κυριακή, εδώ στη βιβλιοθήκη, θα γίνονται πάρα πολλά workshops και θα έχουμε και ενημερωτικά περίπτερα, ενημερωτικά τραπέζια από όλους τους φορείς που θα συμμετέχουν στο φεστιβάλ. Να πω ότι το φεστιβάλ υποστηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και από το Δήμο Κοζάνη, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο και πολλούς άλλους φορείς που συμμετέχουν σε αυτό. Ουσιαστικά στο πρόγραμμα κάποιος θα έχει ευκαιρίες να ανακαλύψει θέματα που αφορούν τη διατροφή και την υγεία, την επιχειρηματικότητα, το 3D printing, ενασχόληση με τα κοινά γενικότερα και τον εθελοντισμό, αλλά και διάφορες ευρωπαϊκές δράσεις που κάνει η Go Alive και οι υπόλοιποι φορείς. Χρειάζονται ερεθίσματα οι νέοι για να βρουν δρόμους ή χρειαζόμαστε να τους προσέξουμε για τους δρόμους που ήδη επιλέγουν? Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια άλλη επίδραση με την νεολαία. Η νεολαία χαράζει το μέλλον, εμείς είμαστε η νέα γενιά. Ωστόσο, σίγουρα χρειαζόμαστε και υποστήριξη. Γι' αυτό το λόγο και όλα η Go Alive έχει θέσει ως προτεραιότητά της την ενδυνάμωση της νεολαίας. Αυτό που θέλουμε δηλαδή είναι να βοηθήσουμε τους νέους να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Επιχειρηματικότητα και νέοι. Πρέπει να τους προσέξουμε, να τους δούμε, να πάρουμε ιδέες ή πρέπει να τους δώσουμε και να δημιουργήσουμε ερεθίσματα για τους νέους? Kozani Youth Festival είναι μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια η οποία γίνεται στην πόλη μας. Προφανώς χρειάζονται χώρο, χρόνο, εμπιστοσύνη, θα έλεγα και ευκαιρίες. Η εκδήλωση αυτή συμπίπτει με το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων. Να πούμε ότι οι νέοι είναι οι επόμενοι επιχειρηματίες και οι επόμενοι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις. Είναι γνωστό το κενό που υπάρχει μεταξύ
της έβρεσης αγοράς εργασίας των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων και των προσόντων που είναι πολλά μεν των νέων, αλλά η σημασία πλέον πέφτει στη δεξιότητα, στην ειδική δεξιότητα που μπορεί να αποκτήσει ο καθένας. Οπότε κάθε τέτοια όσμωση, κάθε τέτοια πρωτοβουλία η οποία φέρνει σε επαφή νέους με τους επιχειρηματίες αλλά και νέους μεταξύ τους, δίνει ερεθίσματα και διαμορφώνει προοπτικές για τον τόπο και θα έλεγα, αν το χρειάζεται η χώρα μας, σίγουρα πολύ περισσότερο το χρειάζεται η Δυτική Μακεδονία, γιατί είναι γνωστό ότι πάσχει στους δείκτες συγκράτησης των νέων ανθρώπων που είναι ζητούμενα αυτή την εποχή. Το επιμελητήριο είναι εδώ και στηρίζει αυτές τις πρωτοβουλίες και αγκαλιάζει τους νέους και όλες τις νέες πρωτοβουλίες, είτε επιχειρηματιών είτε εργαζομένων, και αυτό είναι ο σκοπός μας. Υπάρχουν ευκαιρίες, μπορεί κανείς να ανοίξει τα φτερά του, υπάρχουν οι συνθήκες αυτές στην χρονική στιγμή. Αυτές οι εκδηλώσεις δημιουργούν, θα λέγαμε, δίνουν το ερέθισμα. Μετά έρχονται οι πολιτικές, τα εργαλεία, οι χρηματοδοτήσεις. Θα λέγαμε ότι ένα μεγάλο πλαίσιο του προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης σχετίζεται με τις δυνατότητες που θα έχουν οι νέοι για χρηματοδότηση. Εγώ μιλάω πολλά και για το λεγόμενο οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας, το οποίο έχει τις μικροπιστώσεις, την εγκυοδοσία, τις καινοτόμες επιχειρήσεις, οι οποίες βασίζονται κυρίως στη γνώση και στις πρωτοβουλίες νέων, τις λεγόμενες startups. Οπότε κάθε πρωτοβουλία που πραγματεύεται όλα αυτά τα πράγματα, μόνο εξελικτική μπορεί να είναι για τον τόπο.